Η γυναίκα, μητέρα 5 παιδιών, είχε εξαφανιστεί τον περασμένο Μάιο αφού είχε αφήσει τα παιδιά της στο σχολείο. Ο δικηγόρος Νορμή πάτησε έξω από το σπίτι του Ντούλου στο Φάρμινγκτον, δήλωσε ότι μόλις έμαθε ότι εκδόθηκε ένταλμα για τη σύλληψη του πελάτη του και πώς θα γίνονταν και άλλες δύο συλλήψεις, η μια επίσης για φόνο και η άλλη για συνέργεια. Τόσο ο Ντούλος όσο και οι φίλοι του Μισελ Τρακόνης είχαν κατηγορηθεί για παραποίηση αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με την εξαφάνιση της Τζένιφερ Ντούλου, με την οποία ήταν σε δικαστική διαμάχη εν ώψη διαζυγίου. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με 38 σέλιδη έκθεση της αστυνομίας του Connecticut είχαν βρεθεί κυλίδες αίματος στο σπίτι της Τζένιφερ ενώ έλειπαν καθίσματα από το αυτοκίνητό της. Υπό έρευνα είναι και άλλος ένας δικηγόρος του Φώτη Ντούλου, ο οποίος ήταν μαζί του το πρωί της εξαφάνισης της Τζένιφερ. Ο Φώτης Ντούλος είχε αρνηθεί τις κατηγορίες και επαναλάμβανε πόσο του έλειπαν τα 5 παιδιά του, τα οποία μένουν με τη γιαγιά τους και μητέρα της Τζένιφερ, Gloria Farber, και έχουν σωματοφύλακες μετά την εξαφάνιση της μητέρας τους. Στον Ντούλο δεν επιτρέπεται καμία επαφή με τα παιδιά του.